χθες πήρε το μικρόφωνο και μάλιστα ήταν τέτοια η επιθυμία του να γίνει απολύτως κατανοητό το μήνυμά του προς τους ποδεσφαιριστές, που σε κάθε καρέκλα, σε κάθε τραπέζι υπήρχαν ειδικά ακουστικά προκειμένου να γίνουν μετάφραση τα λεγόμενα του Προέδρου της ομάδας. Πολύ μπροστά είσαι. Είσαι πολύ μπροστά. Σε αυτά δεν παίζεται. Να σου πω, δεν γίνεται να φοράν και ένα τέτοιο και να τους μιλάει την του αγώνα. Γιατί αυτό νομίζω θα είναι το πιο αποδοτικό από όλα. Απάνω από τη σουίτα. Να μεταφέρει το μήνυμά του. Ναι, υπήρχαν ειδικά. Συνδεδεμένα με το GPS αυτό στο στήθος που έχουν. Ναι, ναι, ναι. Yeah. Και όταν τον εμβριάζει κάποιος, να έχει και δυνατότητα ηλεκτροσόκ. Το λέω, βάζει να πετάει. Από το ηλεκτροσόκ. Άρε πάω. Και θα γράφουμε εμείς, όποιος τεινάζεται, εκνευρισμένος ο Σαββίδης στον νέο του αγώνα. Εκνευρισμένος ο Ιβάν με Λέοβας. Λοιπόν, ναι, ο Λέοβας βασικά θα ήταν νεκρός στο τελευταίο παιχνίδι. Με το ψυχίδι. 30.000 βολτ στο σώμα του. Λοιπόν, ναι, υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα, όντως. Σοβαρά. Για τη μετάφραση. Αυτή μπορεί, Σταύρο μου, να είναι μια πρόταση που ενδεχομένως. Θα το γράψω αυτό, φίλε. Θα το κάνω εικόνα αυτό, να ξέρετε. Διάλεγε. Βάζεις ιδέες αυτή τη στιγμή. Ναι, υπήρχαν ακουστικά στο κάθισμα του κάθε ποδοσφαιριστή, προκειμένου να γίνουν απολύτως κατανοητά, χωρίς καμία παρερμηνία, τα όσα ήθελε να τους μεταφέρει ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος δεν είχε το μεταφραστεί, έτσι, από τις σπάνιες φορές που είχε. Δεν τον είχε. Επέλεξε άλλη τακτική. Εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, εκείνη τον είχε καβάτζα, ρε, άμα χαλούσαν τα μηχανήματα. Και τον χρησιμοποίησε εντός εισαγωγικών στα τέτα-τέτ, στα τετίαν συζητήσεις που είχε μετά και με τον Ράσμα Λουτσέσκου, αλλά και με τους ποδοσφαιριστές. Θα το αναλύσουμε αυτό λίγο παρακάτω.